Γεια σας βρε παιδάκια, τι κάνετε, πώς είσαστε? Ένα καιρό να ανεβάσω βιντεάκι, έτσι με vlog, πόσο μάλλον τα OMG που μου έχετε δείξει ότι τα αγαπάτε και τα ζητάτε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως έτσι αυτή η αθωότητα που έχουν με το selfie βίντεο, να βλέπετε τη φατσούλα μου από κοντά και να μιλάμε μέσα από το φακό. Τέλος πάντων, βγήκε μια φήμη με το καινούριο Tomb Raider, το αδέθμα Shadow of the Tomb Raider νομίζω λέγεται, που είπανε, ναι, ψυχραιμία, που είπανε και καλά ότι θα είναι time exclusive στο Xbox. Μερικοί εύχονται να είναι time exclusive στο Xbox για ένα χρόνο, για να δώσει έτσι όθηση στη Microsoft με το Scorpio, γιατί για εκεί μιλάμε τώρα πάντα, έτσι. Άλλοι λένε ότι καλύτερα να βγει σε time exclusive στο Xbox για να το πάρουμε μετά κατευθείαν την Game of the Year, ώστε να γλιτώσουμε λεφτά και για τα DLC και γενικά να δούμε και τι παίζει με το παιχνίδι, αν είναι καλό ή δεν είναι κτλ. Εγώ είμαι σε κάτι ενδιάμεσο, πιστεύω ότι τα time exclusive δεν δίνουν όθηση σε μια κονσόλα. Δεν βρίσκω λόγο ύπαρξης να υπάρχει time exclusive σε μια κονσόλα, επειδή και ο άλλος που έχει την άλλη κονσόλα και θα περιμένει να βγει αναγκαστικά σε όλη αυτή τη διάρκεια του, τη χρονική διάρκεια που θα κάνει για να βγει το παιχνίδι, θα έχει φάει και spoiler από το παιχνίδι. Για όσους νοιάζουν τα spoiler, εμένα προσωπικά δεν με νοιάζουν. Τα παίζω τα παιχνίδια έτσι κι αλλιώς, ακόμη και αν ξέρω και το τέλος. Άλλοι βέβαια λένε αυτό που σας είπα πριν, ότι καλύτερα να βγει και να κάνει, να φτιαχτεί τέλος πάντων, να φτιάξει όλα τα προβλήματα που έχει το παιχνίδι και να βγει ολοκληρωμένο και με όλα τα DLC στη δική μου την κονσόλα, όποια και αν είναι αυτή, είτε είναι το PlayStation, είτε είναι το Xbox, είτε είναι το Nintendo Switch στην παρούσα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο η Microsoft θα πήγαινε να ξαναεπενδύσει σε ένα time exclusive του Tomb Raider κιόλας, αντί να δώσει αυτά τα λεφτά, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο λογικά θα θέλει χρήματα, έτσι. Θα θέλει πολλά χρήματα. Έστω και για ένα χρόνο να βγει, θα θέλει κάποια χρήματα για να το βγάλει η εταιρεία στην κονσόλα της για όσο χρονικό διάστημα τέλος πάντων είναι. Και να μην πάει να τα δώσει να επενδύσει σε ένα παρθένο IP, σε ένα καινούριο IP καλό, να δώσει αυτά τα χρήματα έστω και στη Square Enix ακόμα και να της πει, ξέρεις κάτι, φτιάξε με ένα αποκλειστικό εντελώς, ρε παιδί μου, ένα καινούριο, φτιάξε μου ό,τι πιστεύεις, δώσε μου εδώ 5 ιδέες, να σου πω ποια ιδέα μου αρέσει, να μου την υλοποιήσεις, να την πληρώσω εγώ και να τελειώνει το θέμα και να είναι μόνο για μένα. Δεν είμαστε βέβαια εμείς επιχειρηματίες, εμείς είμαστε ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας, αλλά είμαστε και ο βασικότερος κρίκος της αλυσίδας, ίσως είμαστε ο κρίκος που τελικά κρατάει αυτά τα δύο που ενώνονται μεταξύ τους, δηλαδή developer με την κονσόλα. Σίγουρα εμείς είμαστε ο συνδετικός κρίκος για αυτά. Μπορεί να είμαστε ο τελευταίος, αλλά είμαστε ο σημαντικότερος. Στο τέλος όλα θα εξαρτηθούν και θα κριθούν από την επιλογή μας, το αν θα το στηρίξουμε το παιχνίδι, αν θα στηρίξουμε την κονσόλα, αν θα στηρίξουμε τελικά την επιλογή που έκανε, είτε είναι αυτή η Microsoft, είτε είναι η Sony. Λέγανε πολύ και για time exclusive το Street Fighter 5 και είχα ξενερώσει με τη ζωή μου, όχι επειδή ήταν time exclusive. Μακάρι να έβγαινε σε όλες τις κονσόλες, μακάρι να έβγαιναν όλα τα παιχνίδια σε όλες τις κονσόλες και ο καθένας να έπαιζε όλα τα παιχνίδια όπου γουστάρει. Έτσι. Είχα ξενερώσει γιατί σκέφτηκα ότι με ποια λογική, τι σκεφτόταν αυτή η εταιρεία με το να δώσει χρήματα για ένα time exclusive, ένα παιχνίδι το οποίο δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος, όχι απλά να είναι time exclusive, δεν υπήρχε λόγος για το Street Fighter να είναι γενικά exclusive, έτσι. Χίλιες φορές να ήταν το Taken exclusive, χίλιες φορές να ήταν ένα άλλο παιχνίδι, οποιοδήποτε έτσι πιο σοβαρό, πιο δυνατό brand name, παρά το Street Fighter. Είναι παιχνιδάρα το Street Fighter, μου αρέσει, το αγαπάω, το λατρεύω το παιχνίδι, αλλά δεν το θεωρώ τόσο δυνατό brand name για να κάνει κάποιον να αγοράσει την κονσόλα για αυτό και μόνο. Δεν είναι το Gran Turismo, δεν είναι το Taken, δεν είναι το, τι να σας πω τώρα, το Forza, δεν είναι το Uncharted, το Last of Us, έτσι, το Bloodborne. Δεν είναι τόσο δυνατά ονόματα. Το Bloodborne βέβαια είναι ένα καινούριο IP, δεν είχε αποδείξει κάτι πριν βγει, αλλά βέβαια μετράει και η εταιρεία που το βγάζει, έτσι. Όταν βλέπεις από πίσω τη From με όλη αυτή την πρόσφατη, έστω πρόσφατη ιστορία που έχει και με όλα αυτά τα παιχνίδια που έχει βγάλει και σου βγάζει ένα παρεμφερήνα, σαν να σου βγαίνει τώρα η Naughty Dog και να σου βγάζει ένα παρόμοιο παιχνίδι
με το Uncharted. Ξέρεις ότι θα είναι έπος, ρε φίλε. Ξέρεις ότι θα είναι έπος. Ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό exclusive, ένα πάρα πολύ δυνατό franchise. Μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο, τουλάχιστον το πιστεύεις ότι είναι έπος. Εγώ που θέλω να καταλήξω, δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει το time, ξαναλέω, time exclusive την Microsoft στο Tomb Raider ή σε οποιοδήποτε Tomb Raider, και ας μην ήταν το Tomb Raider, οποιοδήποτε παιχνίδι και να ήταν, δεν ξέρω αν θα βοηθούσε. Δεν πιστεύω ότι ο κόσμος πια χαϊπάρεται με την ιδέα το ότι θα παίξω ένα χρόνο πιο πριν αυτό το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανέναν. Στην αγορά υπάρχουν χιλιάδες επιλογές παιχνιδιών, εκατοντάδες πολύ καλές επιλογές παιχνιδιών. Κοιμισμένος, ρε φίλε, κοιμισμένος. Εκατοντάδες πάρα πολύ καλές επιλογές παιχνιδιών για να έχει έτσι να πάρει και να παίξει στην κονσόλα του, από το να πάει να βιαστεί να πάρει μια κονσόλα για ένα time exclusive, όταν ξέρει ότι θα βγει και στην αντίπαλη πλατφόρμα και η ολοκληρωμένη του έκδοση χωρίς προβληματάκια, όποια προβληματάκια για είναι αυτά. Είναι φυσιολογικό όταν βγαίνει ένα καινούργιο παιχνίδι στα τωρινά δεδομένα, πια φυσιολογικό, το κάναμε δεδομένο δηλαδή, ότι θα έχει κάποια προβληματάκια και θα διορθωθούν στο μέλλον. Το έχουμε δει και σε πολύ μεγάλα παιχνίδια, σε πολύ μεγάλα franchise, να βγαίνουν και να έχουν προβλήματα στην αρχή και να διορθώνονται με πατσάκια. Είτε αυτό ήταν το Mass Effect, είτε ήταν το Assassin's Creed, είτε ήταν το Bloodborne, έτσι, είτε ήταν το Witcher. Πολύ δυνατά ονόματα και είχαν προβλήματα στην αρχή και διορθώθηκαν στο μέλλον με πατσάκια. Οπότε δεν ξέρω και δεν πιστεύω ότι θα τη βοηθούσε τη Microsoft αυτή η κίνηση. Καλύτερα θα ήταν να επενδύσει σε κάποιο καινούργιο franchise. Μιλάμε για μια εταιρεία η οποία έχει χρήματα, άμα θέλει να αγοράσει και την ίδια τη Sony, έτσι, και το ίδιο το PlayStation, και να βγαίνει PlayStation 1, να έβγαινε από το Xbox One, όχι PlayStation 1, PlayStation 1. Άμα θέλει αύριο δηλαδή ο Bill Gates, πιστεύω αγοράζει όλη τη Sony μαζί με τις τηλεοράσεις, τα συστήματα, τα ηχοσυστήματα, τα PlayStation, τις κάμερες, τις φωτογραφικές, το εργοστάσιο, τον πρόεδρο, όποιον θέλει αγοράζει αυτός ο άνθρωπος. Άμα θέλει αγοράζει όλη την Ιαπωνία με τα λεφτά που έχει, δεν νομίζω ότι πεινάει. Δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη από κάποια time exclusive, δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη γενικά από παιχνίδια τα οποία υπάρχουν ήδη στην αγορά. Πιστεύω ότι άμα θέλει μπορεί να αγοράσει τους καλύτερους και να φτιάξει τα καλύτερα παιχνίδια που θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν είτε στη νέα γενιά, ακόμη και στην προηγούμενη και στην προηγούμενη θα μπορούσε να το κάνει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν επενδύει στο gaming. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μπήκε στο χώρο και δεν έχει επενδύσει τόσο δυνατά σε αυτή τη βιομηχανία. Όλοι ελπίζαμε ότι μόλις ακούσαμε τότε ότι θα βγει το Xbox, είχαμε όλοι ξετρελαθεί. Θυμόμαστε παιχνίδια, εγώ τουλάχιστον που είμαι έτσι λίγο πιο μεγάλος από κάποιους και σίγουρα πιο μικρός από κάποιους άλλους που έχουν παίξει άλλα παιχνίδια στο παρελθόν και θα έχουν να τα αναφέρουν σαν παραδείγματα. Έπαιζα, θυμάμαι, το Age of Empires και έλεγα τι να πω για αυτό το παιχνίδι, τι να πω για αυτό το έπος. Και όταν ανακοινώθηκε ότι θα βγάλει κονσόλα η Microsoft, είχα ξετρελαθεί. Λέω, θα επενδύσει, θα βγάλει Age of Empires, θα βγάλει τόσα και τόσα άλλα παιχνίδια που έχει βγάλει. Να έχουμε να παίζουμε, ότι θα έχει τρομερά port από το PC. Τότε θυμάμαι το Command & Conquer, το Championship Manager πριν το Football Manager. Περίμενα όλα αυτά ότι θα βγουν και θα υλοποιηθούν στις πλατφόρμες της home console και όχι στους υπολογιστές πια, μιας και είμαι κονσολάκιας, δεν παίζω στον υπολογιστή για τους δικούς μου λόγους, χωρίς αυτό να είναι κακό δηλαδή το PC, και δεν κατηγορώ και κανένα που παίζει εκεί και καλά κάνει. Ελπίζω η Microsoft να έφαγε έτσι ένα πολύ δυνατό και πολύ γερό χαστούκι με το Xbox One, δηλαδή εύχομαι και ελπίζω απλά να το είχε πιστέψει, να το είχε πάρει πάνω της με την επιτυχία που έκανε το 360 και μόλις ανακοινώθηκε και βγήκε το Xbox One, απλά να είχε καβαλήσει το καλάμι, να νόμιζε ότι παίζει μόνη της στην αγορά, ότι έχει σβήσει το PlayStation και να ξυπνήσει και με το Scorpio να βγάλει έτσι καινούργια παιχνιδάκια που έχει ανάγκη ο κόσμος να παίζει και εμείς, έτσι, καινούργια franchise, να δώσει πολλά πράγματα σε αυτό που περιμένουμε τέλος πάντων, να υποστηρίξει νέες ιδέες, να υποστηρίξει νέες εταιρείες, νέα franchise, γενικά να ανεβάσει level την gaming βιομηχανία
και όχι να προσπαθήσει να την, να την κρατήσει πίσω με αυτό που πήγε να κάνει με το Xbox One, με τα DRM, με τα online. Δηλαδή εγώ ας πούμε που έχω εγκοχρέωση στο κινητό μου και στο σταθερό μου ίντερνετ, δεν έχω σταθερό δηλαδή, έχω δορυφορικό που έχω 25 γίγα, άμα μου τέλειωνε το ίντερνετ δεν θα μπορούσα απλά να ξεκλειδώσω τα παιχνίδια μου και να παίξω. Αυτά είναι πρωτόγωνα πράγματα, έτσι, δεν είναι... Δεν μας πάνε μπροστά, μας κρατάνε πίσω και γίνεται μετά ένα κομμάτι για λίγους. Γίνεται ένα expensive πράγμα το gaming. Όταν μου έχεις το DRM να μην μπορώ να αγοράσω ένα μεταχειρισμένο παιχνίδι, το παιδάκι που αυτό σε στηρίζει, έτσι, το παιδάκι από τα 13 μέχρι τα 18 έστω 20-22 που είναι δηλαδή μαθητές και φοιτητές που δεν έχουν εισόδημα, πώς θα αγοράζουν παιχνίδια μόνο καινούρια όταν βγαίνουν? Έτσι. Και μην ξεχνάμε πως είχε κάνει και την αρχή με τη συνδρομητική υπηρεσία, όπως είναι το Gold. Όλα αυτά ήταν έτσι. Ήταν επίδειξη ισχύως από τη Microsoft. Κοίτα, εγώ είμαι εγώ και μπορώ να το κάνω, γι' αυτό και το κάνω. Με το Xbox One έφαγε μια πάρα πολύ δυνατή σφαλιάρα. Δυστυχώς για τα παιδιά που το τιμήσανε και το στήριξαν και είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν μια κονσόλα και την αγοράσανε και τελικά δεν τους ευχαρίστησε, δεν τους απέδωσε αυτά που περίμεναν. Και εγώ το αγόρασα, έτσι, το πήρα και ακριβά, το πήρα 440 ευρώ, θυμάμαι, το 439 το είχα αγοράσει. Δεν το ευχαριστήθηκα, αλλά δεν πειράζει, έτσι. Ξέρω και παιδιά που το αγοράσανε και ήταν η μοναδική τους κονσόλα, δεν είχαν λεφτά μετά να πάρουν το PlayStation και στεναχωρήθηκαν με αυτό. Ελπίζω η καινούργια κονσόλα να ευχαριστήσει όσους την αγοράσουν και αν είναι η μοναδική τους κονσόλα να τους κάνει μια απόσβεση μελλοντικά και να καταφέρει η Microsoft να ξαναπάρει το κύρος της πίσω, να αποζημιώσει τον κόσμο που τη στηρίζει, έτσι, τους οπαδούς της, και να μπορέσει τελικά να αποδώσει αυτό που πρέπει στον χώρο αυτό που έχει μπει και προσπαθεί τουλάχιστον να γίνει πρώτη. Η Sony έχει από πίσω της μια πάρα πολύ δυνατή βιβλιοθήκη με τίτλων στο PlayStation 4. Υπάρχει μια πάρα πολύ δυνατή βιβλιοθήκη τίτλων που θα βγει μελλοντικά. Τα ξέρουμε όλοι αυτά που περιμένουμε, τα παιχνίδια τα πιο πολλά τουλάχιστον. Υπάρχουν και άλλα τόσα που δεν έχουν ανακοινωθεί. Περιμένουμε το Last of Us 2, περιμένουμε το καινούργιο Uncharted, περιμένουμε το κόλλησε μυαλό μου του Kojima, το Death Stranding πως λέγεται. Περιμένουμε το Days Gone. Περιμένουμε το Final Fantasy το 7, το Final Fantasy το 12, τη Zodiac Age, το Crash Bandicoot, το Gran Turismo, το Detroit. Περιμένουμε πάρα πολλά παιχνίδια από τη Sony. Από τη Microsoft αυτά που ξέρουμε και περιμένουμε είναι σίγουρα ότι θα υπάρχει μια συνέχεια του Halo και του Gears, πιστεύω αυτά είναι τα στάνταρ που θα βγουν. Εντάξει, νομίζω έχει ανακοινωθεί και επίσημα το καινούργιο το Forza που θα βγει στο Scorpio. Θα δούμε τώρα αν ισχύει και η φήμη για το Time Exclusive, το οποίο ξαναλέω ότι δεν το θεωρώ, δεν θα το έβαζα καν μέσα στη λίστα των upcoming gaming για το Xbox από τη στιγμή που θα βγει και σε άλλες κονσόλες μετά και θα βγει και σε ολοκληρωμένη έκδοση, πατσαρισμένη και τέλος πάντων όλα αυτά. Μην σας πολύ κουράζω, εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα και για τη Sony και για τη Microsoft και για την Nintendo που δόξα τω Θεώ, παρόλες τις ανησυχίες που υπήρχαν έτσι και τις αμφισβητήσεις από πολύ κόσμο, βλέπουμε ότι πάει πάρα πολύ καλά η κονσόλα, πουλάει πάρα πολύ. Το Zelda έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ και μπράβο τους που καταφέρνουν, το είπα και σε προηγούμενο βιντεάκι, κάθε φορά που βγάζουν ένα καινούριο παιχνίδι Zelda και ας έχουν κυκλοφορήσει άλλα 1700 πριν, να καταφέρνει κάθε φορά και να είναι και καλύτερο και καλύτερο και καλύτερο, και μπράβο τους γι' αυτό, μπράβο στην Nintendo. Περιμένουμε το Mario με πολύ έτσι λαχτάρα, αυτό που είδα δηλαδή για εμένα πιστεύω ότι μιλάμε για, αν όχι το καλύτερο, ένα από τα τρία καλύτερα platform όλων των εποχών, από αυτό που είδαμε από ένα βίντεο. Θα μου πεις ένα βίντεο είδες, ένα βίντεο λέει πολλά για ένα Mario, γιατί μιλάμε για ένα Mario, δεν είναι ότι είδαμε ένα καζαμπούμπου καινούριο franchise, είδαμε ένα βίντεο και λέμε πω θα είναι έπος. Σου λέω άλλος, κάτσε ρε φίλε, ακόμα δεν ξέρεις πως θα είναι. Το Mario ξέρουμε όμως πως θα είναι και από αυτό που είδαμε φαίνεται πάρα πολύ καλό. Τέλος πάντων, κλείνω εδώ το βιντεάκι για να μην σας κουράζω. Αν θέλετε και έχετε χρόνο, θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε τη γνώμη σας κάτω από το βιντεάκι. Αν σας άρεσαν οι απόψεις μου, θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος να μου κάνετε ένα subscribe όσοι δεν μου έχετε κάνει. Να πατήσετε και το καμπανάκι, να παίρνετε έτσι ειδοποιήσεις, γιατί στριμάρουμε συχνά και έτσι περνάμε καλά και όμορφα
παρεΐτσα όλοι μαζί μέσα στο stream εκεί, λέμε και τα δικά μας, κάνουμε ωραίες συζητήσεις. Άμα θέλετε να κάνετε ένα like και ένα share, βοηθάει πάντα το κανάλι. Ετοιμάζω κάτι πάρα πολύ καλό για να ανεβάσω. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει. Θα το ανεβάσω μόνο αν είναι τέλειο. Αν δεν είναι τέλειο, δεν θα το ανεβάσω καν. Οπότε δεν σας το εγγυώμαι ότι θα ανέβει σίγουρα. Ένα 95% είναι ότι θα ανέβει. Απλά αφήνω ένα 5% ότι θα βγει δηλαδή και θα είναι για τα δικά μου δεδομένα τέλειο. Οπότε αφήνω ένα 5% γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Οπότε σας το υπόσχομαι, αλλά δεν σας το εγγυώμαι 100%. 95% με 99% θα ανέβει. Θα δουλέψω πάρα πολύ, δεν ξέρω πότε θα ανέβει. Ξαναλέω, θα ανέβει μόνο αν είναι τέλειο. Μόνο αν είναι τέλειο για τα δικά μου δεδομένα, όχι τέλειο για τα δεδομένα της βιομηχανίας των βίντεο. Θα καταλάβετε μόλις βγει το βίντεο αυτό, θα καταλάβετε τι εννοώ, ότι δεν εννοώ τέλειο για τα δεδομένα της βιομηχανίας. Μου αρέσει έτσι να προσπαθώ κάθε φορά να διαψεύσω αυτούς που δεν πιστεύουν σε μένα και να επιβραβεύω όσους πιστέψανε σε μένα και με στηρίζουν τόσο καιρό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, είχαμε καιρό να τα πούμε. Κάθε φορά θέλω να σας λέω ευχαριστώ, γιατί πραγματικά μου δίνετε δύναμη και με βοηθάτε να βελτιώνομαι και να γίνομαι καλύτερος. Μέχρι την επόμενη φορά, φιλάκια πολλά, γεια σας.